στο email. Μετά από 5 λεπτά με παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε Γιωργάρα, με κοροϊδεύεις. Τι είναι ρε φίλε, μα τραγούδι είναι αυτό που μου στείλες. Δεν πάμε να σωθούμε, όχι να καταστραφούμε. Δηλαδή δεν είναι καλό το τραγούδι. Άστο Γιωργάρα, άστο. Δοκάρι και έξω. Εντάξει φίλε, του λέω, δεν έχω άλλο τραγούδι. Ας το αφήσουμε και άμα μου κάτσει κάτι θα σου στείλω, δεν έστειλα ποτέ. Κάνα μήνα μετά, εγώ δεν πτωούμαι, βρίσκομαι με έναν άλλο πολύ μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή που μου ζητάει τραγούδι, του πηγαίνω αυτό το τραγούδι, μου λέει ότι είναι μαπά. Περνάνε κάνα 2-3 μήνες, βρίσκομαι με έναν άλλο μεγάλο τραγουδιστή, εγώ εκεί επιμονή λέω, δεν μπορεί, δεν το καταλαβαίνω το τραγούδι μου, είναι ωραίο. Του παίζω το τραγούδι, μου λέει Γιωργάκη, ξέρεις πόσα τέτοια έχω πει εγώ στη ζωή μου. Άστο ρε αγόρι μου. Τέλος πάντων, λέω δεν μπορεί, μάλλον δεν είναι αντρικό το κομμάτι, θα πηγαίνει σε γυναίκα. Παίρνω τηλέφωνο μια πολύ μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, της λέω: αγάπη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πεις το τραγούδι μου. Μου λέει: ναι, να το πω. Έρχεται στο στούντιο, μου λέει: Γιώργο, δεν είναι τραγούδια αυτά για μένα. Εντάξει, το πήρα, παιδιά, έφαγα 5 χιλόπιτες. Το πήρα απόφαση και βάζω το τραγούδι στο σιρτάρι. Που σημαίνει το πέταξα. 3 χρόνια μετά. Είχα πάει διακοπές και δεν είχα ούτε κιθάρα ούτε σήμα για ίντερνετ και τέτοια σε μια παραλία κάπου πεταμένη στο πουθενά και ποιος πιάνει το τηλέφωνο μου και είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και μου λέει, έλα ρε πού είσαι. Του λέω σε μια παραλία. Μου λέει, θέλω ένα τραγούδι για να βγω. Του λέω, αδερφέ δεν έχω κανένα τραγούδι. Μου λέει, στείλε μου ρε παιδί μου από το σιρτάρι ό,τι έχεις. Του λέω, έχω ένα, αλλά το έχουν απορρίψει 5-6 άτομα. Έλα ρε Γιωργάρα τώρα μεταξύ μας, δεν πειράζει, στείλ το. Το στέλνω. Μετά από λίγο με παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε. Έλα Νίκο, τι τραγουδάρα είναι αυτή ρε φίλε. Λοιπόν, ο Νίκος ήταν σε αυτή την εταιρεία με τον ίδιο παραγωγό. Πηγαίνει το τραγούδι ο ίδιος στον παραγωγό, του λέει με αυτό θα βγω. Με παίρνει τηλέφωνο ο παραγωγός και μου λέει, ρε Σαμπάνι, τι τραγούδι έγραψες, τι κομματάρα. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφουριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί.